Κύριε Γκιόγκα, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόβουλε και εσάς και στο κράτες σας. Ήταν σφοδρός ο τρόπος με τον οποίο τοποθετηθήκατε σήμερα απέναντι σε αυτή την τροπολογία που έφερε ο κύριος Βορύδης, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, αλλά και σε ό,τι αφορά την τροπολογία που παρουσίασε ο ΣΥΡΙΖΑ, με θέμα τον αποκλεισμό ακροδεξιών, ναζιστικών, εγκληματικών μορφωμάτων. Πείτε μας γιατί υπάρχει αυτή η αντίδραση από το ΚΚΕ. Ναι, καταρχήν ήθελα να πω ότι για να είναι κατανοητό και στους ακροατές που ακούνε την εκπομπή σας, ότι για την επίμαχη τροπολογία δεν θα χρειαζόταν καν να συζητάμε, δεν θα χρειαζόταν καν να εισαχθεί στη Βουλή, αν είχε ολοκληρωθεί έγκαιρα η δίκη της Χρυσής Αυγής και αν είχαν εκδοθεί έγκαιρα οι αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος των στελεχών της. Με όλες τις παρεπόμενες συνέπειες που έχει αυτή η αμετάκλητη καταδίκη, μεταξύ των οποίων και η στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Το πρόβλημα δημιουργείται από τη στιγμή που η δίκη προχωράει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων με ρυθμούς χελώνας, με αποτέλεσμα να μην έχει ολοκληρωθεί καν στο δεύτερο βαθμό και να παραμένει μία εκκρεμότητα και στο όνομα δήθεν λέμε εμείς της αντιμετώπισης της Χρυσής Αυγής να υπηρετούνται άλλου είδους σκοπιμότητες. Ποιες είναι αυτές οι σκοπιμότητες, για να απαντήσω σε αυτό που με ρωτήσατε. Παρακαλώ. Ότι στο όνομα της αντιμετώπισης των παραφιάδων της Χρυσής Αυγής, κόμμα Κασιδιάρη, αλλά και άλλα που μπορούν να προκύψουν, εισάγονται μέσα από τις τροπολογίες της κυβέρνησης αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ μια σειρά γενικεύσεις, επικίνδυνες γενικεύσεις, που μπορούν δυνητικά να στεγάσουν αυτή την ανιστόρητη, όπως λέμε εμείς, θεωρία των δύο άκρων και να οδηγήσουν στην ποινικοποίηση του ρατσισμού, στην εξίσωση της φασιστικής δράσης με την κομμουνιστική ιδεολογία, κάτι το οποίο δεν είναι μια βάσιμη, να το πω έτσι, ανησυχία του ΚΚΕ, είναι μια επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει οδηγήσει σε αντίστοιχα αποτελέσματα σε μια σειρά χώρες. Έχει οδηγήσει δηλαδή στην απαγόρευση κομμουνιστικών κομμάτων, κομμουνιστικών νεολαίων, την ίδια ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί, στηρίζει την αναβίωση νεοναζιστικών μορφωμάτων. Αυτή είναι η γενική κριτική η οποία κάναμε στις επίμαχες τροπολογίες. Βεβαίως υπήρξαν κάποιες αλλαγές στο ενδιάμεσο, γιατί υπήρχε μία τροπολογία από τη μεριά της κυβέρνησης, μία τροπολογία από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Τα βρήκανε περίπου στη μέση, εξού και το παρόν του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως το πρόβλημα είναι σοβαρό και παραμένει και με την τελική εκδοχή που από ό,τι φαίνεται θα ψηφιστεί η συγκεκριμένη τροπολογία Βορύδη. Είδα στην αρχική της εκδοχή αυτή την τροπολογία που περιλάμβανε 6 κεφάλαια του ποινικού κώδικα. Αυτό φαίνεται να περιορίστηκε και δεν καλύπτει αυτό τις ανησυχίες και τις ενστάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Όχι, όχι, θα σας πω γιατί. Καταρχήν, όταν μιλάμε για 6 κεφάλαια του ποινικού κώδικα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει δηλαδή ότι ένα κόμμα κάθε φορά, σε κάθε εκλογική μάχη, όχι για μια φορά, σε κάθε εκλογική μάχη, θα πρέπει να ελέγχεται αν τα μέλη της δικού σας, όπως λέγεται, επιτροπής, της ηγεσίας ή υποψήφιοι βουλευτές, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τυχόν καταδίκες που έχουν για μια σειρά αδικήματα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και το μάλιστα το φέραμε και σαν παράδειγμα στη συζήτηση στην Ολομέλεια, ένα μέλος λέτε για το βάλσαμο του Συρίγου. Ο βάλσαμος, ναι. Ο Συρίγος, ο συνδικαλιστής, του έχουν φορτώσει το μισό ποινικό κώδικα για την πρωτοπόρα δράση που είχε και πρέπει να έχει στο κίνημα κατά των πληστηριασμών λαϊκών κατοικιών και ούτω καθεξής. Αύριο μεθαύριο αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει και καταδίκες σε βάρος του. Εμείς παλεύουμε να μην έχει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι θα έρχεται ο Άριος Πάγος και θα ελέγχει, ο συγκεκριμένος μάλιστα είναι και υποψήφιος, θα είναι και υποψήφιος βουλευτής στην Ανατολική Αττική, ότι ανοίγει ένας δρόμος δικαστικής διερεύνησης και ελέγχου για το τι είδους καταδίκες έχουν οι υποψήφιοι βουλευτές, τα μέλη της δικού σας επιτροπής κτλ. Και αν από αυτές τις καταδίκες, και εδώ είναι το κρίσιμο, αν από αυτές τις καταδίκες προκύπτει το συμπέρασμα ότι το συγκεκριμένο κόμμα υπηρετεί ή δεν υπηρετεί την ομαλή λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Γιατί το κρίσιμο είναι αυτό, κύριε Μπογιόπουλε, ότι επιδιώκεται να ανοίξουν μια συζήτηση
επιδιώκουν να ανοίξουν μια συζήτηση με όλα αυτά τα κριτήρια, με αυτές τις γενικεύσεις κτλ. Κτλ. Περί κομμάτων που εξυπηρετούν ή δεν εξυπηρετούν την ομαλή, εύρυθμη, όπως λένε, λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Οι αλλαγές που έγιναν προφανώς δεν καλύπτουν, γιατί μπορώ να σας πω για παράδειγμα, που το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι παραμένει η διατύπωση για τον λεγόμενο τρόμο νόμο, ένα αδίκημα το οποίο φωτογραφίζει σαφώς τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος και έχουν γίνει χρόνια αγώνες ενάντια σε αυτό τον τρόμο νόμο. Λοιπόν, όλα αυτά παραμένουν και στην τελική εκδοχή και ανοίγουν πάρα πολύ επικίνδυνους δρόμους. Κατά τη γνώμη σας, και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Γκιούκα, κατά τη γνώμη σας, αν προώθηση και αυτών οι οποίοι θα ψηφίσουν την τροπολογία και των άλλων που έφεραν τη δική τους και τώρα θα πάνε σε αυτήν με το παρόν, ήταν η αντιμετώπιση της εκλογικής έκφρασης του ναζισμού. Εάν ήταν αυτό, κατά τη γνώμη σας, για ποιο λόγο σε αυτή την τροπολογία, τι μένει τι δε, δεν υπήρξε ποτέ αναφορά στο ναζιστικό χαρακτήρα αυτών των οργανώσεων που θα επιδιώξουν να ενδυθούν πολιτικό μανδύα? Κύριε Μπογιόπουλε, είναι πολύ αποκαλυπτική κατά τη γνώμη μας και απαντάει και στο ερώτημα που θέτεται η τοποθέτηση της κυβέρνησης γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, που λέει ότι εμάς μας ενδιαφέρουν οι καταδίκες και δεν μας ενδιαφέρουν οι ιδεολογίες. Πού οδηγεί αυτό και τι αποκρύβει το γεγονός ότι η Χρυσή Αυγή καταδικάστηκε όχι γενικά ως εγκληματική οργάνωση, καταδικάστηκε ως εγκληματική οργάνωση με βάση το ναζιστικό της χαρακτήρα. Αυτό δεν το λέει το ΚΚΕ μόνο. Το λέει η απόφαση του εφετείου. Ακριβώς. Αυτό το λέει η απόφαση του δικαστηρίου. Το γεγονός δηλαδή ότι η κυβέρνηση στέκεται μόνο στο επίπεδο των καταδικών και των αδικημάτων, με αυτή την ευρύτητα που σας περιέγραψα, αποκρύβοντας τον ιδεολογικό χαρακτήρα αυτών των μορφωμάτων, στην ουσία, αντικειμενικά, ανεξάρτητα από προεκλογικές μικροκομματικές σκοπιμότητες που μπορεί να υπάρχουν, τις οποίες ούτε μπορούμε να τις ερμηνεύσουμε, ούτε είναι αυτός ο ρόλος μας. Αντικειμενικά, ανοίγουν το δρόμο κάτω από αυτή την ομπρέλα να στεγαστεί αυτή η απαράδεκτη θεωρία. Και δεν είναι τυχαία και η τοποθέτηση, αν θέλετε, και του Πρωθυπουργού χτες από το βήμα της Βουλής και ο τρόπος με τον οποίο αναφέρθηκε στην πάλη του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου, το ΕΑΜ, χαρακτηρίζοντάς το ως μία από τις χειρότερες στιγμές της ιστορίας. Αν αυτό δεν είναι η επιτομή της θεωρίας των άκρων, δηλαδή η εξίσωση του φασισμού με αυτούς που πολέμησαν, που μάτωσαν ενάντια στο φασισμό, τότε πραγματικά τι άλλο μπορεί να είναι? Βεβαίως, εδώ να πω μια κουβέντα μόνο. Η αναθεώρηση της ιστορίας που εκφράζει αυτού του είδους η άποψη έχει πολλές εκδοχές. Πολλές εκδοχές. Και η μία εκδοχή είναι αυτή που κάνει η Νέα Δημοκρατία, η άλλη εκδοχή είναι αυτή που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, η κακοποίηση στους αγώνες του λαού μας, βάζοντας από τη μία μεριά τον ύμνο του ΕΑΜ και τους ύμνους στο Γιώργο Παπανδρέου, που όπως ξέρετε υπήρξε ο πιο ορκισμένος και ο πιο αιματοβαμμένος εχθρός του ΕΑΜ, ιδιαίτερα την περίοδο μετά το 1944. Ναι, ήταν αυτός ο οποίος έστελνε γράμμα στον Τζόρτζ και του έλεγε: στείλε μου το σκόμπι να τελειώνουμε με το συρφετό του ΕΑΜ. Αυτό ακριβώς. Η αναθεώρηση της ιστορίας λοιπόν, η οποία εκφράζεται και μέσα από αυτές τις νομοθετικές πρωτοβουλίες, έχει πολλές όψεις επικίνδυνες και γι' αυτό το λόγο το ΚΚΕ είναι ενάντια σε αυτού του είδους τις διατάξεις. Κύριε Γκιούκα, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.